Τράκη, στο Skype, αν είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι με τον κύριο Ευτύχη Φυτράκη. Κύριε Φυτράκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κλαβδιανέ, καλησπέρα και στην κυρία Τρίτα Θηλού. Γεια σας κύριε Φυτράκη. Συγγνώμη αν σας αφήσαμε να περιμένετε λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Λοιπόν, θέλουμε να μας εξηγήσετε τι μέλη γενέστε τώρα με το θέμα των προστατευόμενων μαρτύρων. Υπάρχει ένα θέμα που δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε μαζί, τι θα γίνει πολιτικά με την υπόθεση Νεβάρτης. Και ένα άλλο, τι γίνεται με το θεσμό των προστατευόμενων μαρτύρων μετά την αποκάλυψη της ταυτότητάς του και το ότι επιτρέπεται σε κάποια πολιτικά πρόσωπα να ασκήσουν εναντίον τους διώξεις, μηνύσεις, όπως τέλος πάντων εσείς ξέρετε καλύτερα πώς θα το ονομάσετε. Ευχαρίστως να σας πω τη γνώμη μου για το δεύτερο από τα δύο θέματα ακριβώς που ενδιαφέρει νομίζω το δημόσιο διάλογο, δηλαδή το επιστημονικό κομμάτι του θεσμού. Για το πρώτο κομμάτι δεν είμαι κατάλληλος να μιλήσω για την υπόθεση της Νοβάρτης, δεν γνωρίζω, δεν έχω καμιά εμπλοκή. Κοιτάξτε, επειδή πρέπει να είμαστε επιστημονικά, να λέμε τις ίδιες απόψεις για όλα τα ζητήματα, έχω σοβαρές αμφιβολίες αν ο θεσμός αυτός μπορεί να προσφέρει συνολικά στις σύγχρονες κοινωνίες. Ανήκω σε αυτούς που αντιμετώπισαν από την αρχή πολύ κριτικά την εισαγωγή αυτού του θεσμού, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Για την τρομοκρατία ήταν τότε η εισαγωγή του θεσμού. Να μην είμαστε λοιπόν à la carte, άρα ο θεσμός αυτός είναι αμφιλεγόμενος. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι προτείνεται πολύ ισχυρά από ένα πλέγμα διεθνών οργανισμών όπως είναι ο ΟΣΑ, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα, στο πλαίσιο του αγώνα καταπολέμησης της διαφθοράς προεχόντος. Θεωρείται δηλαδή και προτείνεται στις χώρες ως ένα εργαλείο για την αποτελεσματική δίωξη των εγκλημάτων διαφθοράς, δηλαδή δωροδοκίας κλπ. Είτε αυτά τα εγκλήματα αφορούν πολιτικά πρόσωπα, είτε αφορούν απλώς δημόσιους λειτουργούς. Στη χώρα μας έχουμε μια κατοχήρωση αυτού του θεσμού στο άρθρο 218 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και έχει δύο προϋποθέσεις. Έχει μια σημασία να τις δούμε αυτές, γιατί επ' αυτού νομίζω γίνεται η συζήτηση. Η πρώτη ουσιαστική προϋπόθεση είναι να πρόκειται για ένα ουσιώδη μάρτυρα. Αυτό ποιος το κρίνει? Το κρίνει ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός ή το αρμόδιο δικαστικό όργανο. Τι έχουμε δηλαδή μπροστά μας? Έχουμε έναν άνθρωπο που μπορεί να συμβάλλει στην αποκάλυψη της αλήθειας. Αυτός μπορεί να λέγει τα αληθή, εν πάση περιπτώσει μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την ιστορία που έχουμε μπροστά μας να διαλευκάνουμε. Και εξαιτίας αυτής ακριβώς της μαρτυρίας του, υπάρχει ένας κίνδυνος, όπως λέει και ο νόμος, για αντεκδίκηση ή για εκφοβισμό του. Τι κάνει η ένομη τάξη στην περίπτωση αυτή? Λαμβάνει μέτρα προστασίας. Υπάρχει μια διάκριση, ξέρετε, στην ποινική δικονομία που δεν μπορώ να την αναπτύξω τώρα, ανάμεσα στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και τους προστατευόμενους μάρτυρες. Ας έρθουμε στο συγκεκριμένο όμως. Ελήφθησαν λοιπόν οι αποφάσεις την δεδομένη στιγμή. Κάποιο δικαστικό όργανο αποφάσισε, αφού είδε τα στοιχεία. Δεν ξέρω πόσο λεπτομερώς τα είδε, πόσο σχολαστικά αποφάσισε και αν αποφάσισε σωστά. Πάντως αποφάσισε. Η πολιτεία δια του αρμόδιου εισαγγελέως τότε έλαβε μια απόφαση. Υπήγαγε λοιπόν σε ένα συγκεκριμένο καθεστώς, αφού έκρινε ότι οι μάρτυρες είναι ουσιώδεις, υπήγαγε σε ένα καθεστώς προστασίας. Τι έχουμε στη συνέχεια? Στη συνέχεια έχουμε πράγματι την διάταξη του νόμου 5090 του 2024, με την οποία προσθέθηκε παράγραφος 7 στο άρθρο 218. Τι μας λέει αυτή η διάταξη? Επεκτείνει και διευκολύνει τις δυνατότητες που είχαν μέχρι τώρα οι εισαγγελικές αρχές για την τροποποίηση, αλλαγή ή διακοπή του καθεστώτος προστασίας. Υπήρχε αυτή η δυνατότητα και πριν? Για να είμαστε ειλικρινείς, υπήρχε. Δηλαδή, στο προηγούμενο καθεστώς, ενώ 1 Φεβρουαρίου του 2024, πριν το νόμο 5090, η σχετική υπουργική απόφαση που ρύθμιζε τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της προστασίας, τι κάνει η αστυνομία, τι κάνουν οι υπηρεσίες, ποια μέτρα ακριβώς λαμβάνονται κλπ., προέβλεπε την δυνατότητα διακοπής. Ποια είναι η νομοθεσία? Σε ποιες περιπτώσεις, α περίπτωση, αν το πρόσωπο, το προστατευόμενος μάρτυρας δεν συνεργάζεται, αν το ζητήσει το ίδιο το πρόσωπο, αυτές ήταν οι δύο περιπτώσεις. Και τώρα προσθέθηκε κάτι παραπάνω? Ναι. Τι άλλαξε? Αυτό είναι το ζητούμενο, το οποίο θα το περιμένουμε όταν δούμε τη σχετική δικαστική πράξη.
Mm-hmm. Δύο περιπτώσεις υπάρχουν. Αν μεν κρίθηκε τώρα ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος εκφοβισμού ή αντεκδίκησης, το πράγμα έχει νομικά καλώς. Νομικά επαναλαμβάνω, έτσι, δεν ξέρω τα ουσιαστικά δεδομένα και δεν μπορώ να τα κρίνω. Δηλαδή είναι μέσα στις προβλέψεις. Παρότι ορισμένα από τα μέτρα προστασίας, αγαπητοί, δεν είναι δυνατόν να αρθούν. Παραδείγματος χάρη, ο νόμος προβλέπει δυνατότητα να αλλάξει το όνομά σου. Προβλέπει δυνατότητα μετοίκησης. Προβλέπει δυνατότητα μετεγκατάστασης. Προβλέπει δυνατότητα μετάταξης για τους υπαλλήλους. Αυτά γυρίζουν πίσω, θεωρείτε? Πολλά από αυτά θεωρώ ότι δεν γυρίζουν πίσω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν κρίθηκε τώρα ότι έπαυσε ο κίνδυνος, το πράγμα είναι συζητήσιμο. Ναι, δηλαδή, αν όμως δεν έχει πάψει ο κίνδυνος, τότε ο κάθε επόμενος προστατευόμενος μάρτυρας θα λέει ότι αυτοί μπορεί να μου δώσουν προστασία, και μετά να μην τους αρέσουν αυτά που θα τους πω εγώ για τον χύψη λόγο, και μετά να βρεθώ να μου έχουν αποκαλύψει κιόλας και να με κυνηγάνε αυτοί που θέλω να προστατευτώ και μου είχαν υποσχεθεί προστασία εναντί τους. Αυτό ακριβώς, κύριε Κλαβιανέ, πρέπει να το μετρήσει πολύ καλά το δικαστικό όργανο εισαγγελέας εν προκειμένου. Επιτρέψτε μου να σας πω όμως, ναι, ότι το πιο σοβαρό είναι αν η απόφαση διακοπής του καθεστώτος προστασίας έχει ληφθεί με ουσιαστικά κριτήρια. Δηλαδή αν κρίθηκε ότι αυτά που είπαν οι μάρτυρες με βάση τα δεδομένα του σήμερα δεν ήταν και πολύ σοβαρά, δεν ήταν αληθινά ή δεν μπόρεσαν να οδηγήσουν στην καταδίκη προσώπων, διοικητικών στελεχών, πολιτικών προσώπων κλπ. Τότε είναι μια άλλη υπόθεση η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Διότι ερχόμαστε εκ των υστέρων να κρίνουμε μια απόφαση η οποία έχει ληφθεί από έναν άλλο εισαγγελέα πριν κάποια χρόνια. Που αποφάσισε την προστασία τους. Που αποφάσισε την προστασία τους. Που αποφάσισε την προστασία τους έχοντας κάνει μια προεργασία ανακριτική προφανώς. Όχι τυχαία. Και να το πάω και ένα βήμα παρακάτω, κύριε Φιτράκη. Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Οι ίδιοι μάρτυρες έχουν αποδειχθεί πετυχημένοι στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών. Για θέμα της Ελλάδας όμως, όχι για δικό τους θέμα, για το πώς τιμολογούνταν το φάρμακο στην Ελλάδα της Νοβάρτης, τα φάρμακα. Και δεύτερον, στο ίδιο ερώτημα είναι Α και Β. Οι Αμερικάνοι θα πούνε, α, εντάξει, εμείς προστατεύουμε, τους έχουμε δώσει τόσα λεφτά, εσείς κάντε τους ό,τι θέλετε, ξεσκίστε τους, ή θα μπουν στη μέση και θα πούνε, όπα, εδώ πέρα μιλάμε και για τους δικούς μας προστατευόμενους μάρτυρες. Αυτή είναι μια αντίφαση την οποία σωστά θέτεται. Νομίζω ότι δεν έχει απάντηση όμως. Δηλαδή το πράγμα παραμένει έτσι. Ωστόσο, έχω δύο στοιχεία από την εμπειρία μου να σας καταθέσω. Το πρώτο είναι ότι γνωρίζω καλώς ότι το Αμερικάνικο Σύστημα Δικαιοσύνης ερευνά εξαντλητικά τις υποθέσεις όταν πρόκειται να υπάγει ένα πρόσωπο σε τέτοιο καθεστώς. Κάτι που δεν ισχύει εδώ, θέλετε να πείτε? Δεν το γνωρίζω. Α, δεν μπορώ, όχι, να το κρίνω. Ναι, νομίζω ότι το τονίσατε. Πάντως είναι αξιόπιστο το σύστημα το αμερικάνικο. Ναι. Αυτό μας λέει ο κ. Φιτράκης. Το αμερικάνικο σύστημα υπακούει σε μια τελείως άλλη λογική, η οποία για μας εδώ στην Ευρώπη είναι πολύ διαφορετική. Δηλαδή, το γεγονός ότι πληρώνονται οι μάρτυρες, ας πούμε, ναι, είναι κάτι το οποίο είναι normal στην Αμερική. Στο δικό μας δικαιϊκό σύστημα είναι κάτι αδιανόητο, όπως αντιλαμβάνεστε. Έτσι. Δηλαδή, οι δικηγόροι και οι ίδιοι μάρτυρες λαμβάνουν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Επίσης, μια διαφοροποίηση. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Φιτράκη, πείτε μας. Ναι, ναι. Ήταν διοικητικού χαρακτήρα, έχω την αίσθηση, η υπόθεση εκεί, και όχι ποινικού χαρακτήρα. Νομίζω και εγώ ότι είναι έτσι αυτό. Κυρία Τριανταφύλου, δεν σας αντιληφθεί. Όχι, νομίζω και εγώ ότι ήταν διοικητικού χαρακτήρα, λέω, από αυτά που έχω διαβάσει. Επειδή παίζει ρόλο ότι γίνονταν στη χώρα μας η τιμολόγηση του φαρμάκου, οπότε δεν ξέρω πότε πώς θα μπορούσαν να διωχθούν ποινικά εκεί πέρα. Δεν είμαι σίγουρος, είναι λίγο περίπλοκο και δεν είμαι νομικός. Κύριε Φιτράκη. Μία κατακλείδα, να σας πω μόνο. Νομίζω ότι η χώρα θα έχει πρόβλημα με αυτές τις εξελίξεις. Μάλιστα. Διότι επειδή οι διεθνείς οργανισμοί υποστηρίζουν πάρα πολύ τη λειτουργία, νομίζω ότι ο θεσμός αυτός ξόφλησε με αυτά τα τελευταία δεδομένα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα για προβληματισμό. Επαναλαμβάνω, χωρίς να είμαι ο παδός του θεσμού του συγκεκριμένου. Μάλιστα. Κύριε Φιτράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα φώτα σας. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Έλλη, θα κάνουμε.